Καλησπέρα σε όλους. Τι περιγραφή ήταν αυτή, τι γούστα έβγαλε, τι γκολ είδε το. Πρέπει να το χάρηκε πολύ. Τόρ, γκολ, γκολάσο. Έχει περιγράψει ποτέ έτσι, Αντώνη, για ένα γκολ. Θα το θυμώσουν κατευθείαν να το έχει κάνει. Όχι, κοίταξε. Το γκολ που φώναξα γκολ περισσότερα δευτερόλεπτα από ποτέ που θυμάμαι. Του Βαρέλα με την ΑΕΚ. Όχι. Όχι. Ήταν το γκολ του. Κλάους με τον Ολυμπιακό. Του Μουσλίμοβιτς. Στην Τουρκία. Ναι. Εκείνο. Και η μόνη φορά που έμεινα μουγκός, είπα σουτ και πέρασαν δευτερόλεπτα για να πω η μπάλα είναι στα δίχτυα, ήταν το, θυμάμαι, στο Καρεσκάκι, στο γκολ του Περέρα. Δεν είχες καταλάβει πώς μπήκε, ε. Αυτό. Ναι. Λοιπόν, το ανάλυσε το Περιπρές, πήρε σκυτάλι και θα την κρατήσει μέχρι τις 3, σε μια εβδομάδα αρκετά γεμάτη. Και η Ιταλία έχει εξαναβολής και η Ισπανία έχει, είδα. Παίζουν παντού. Ναι, πάλι παίζει η Ρεάλ, μην χάσει. Η Ρεάλ παίζει εκείνο το μάτι που είχε αναβληθεί λόγω του, όταν είχε πάει να παίξει το διπυρωτικό, νομίζω, έτσι. Έχει αγωνιστική. Ναι, μάλλον, ναι. Έχει αγωνιστική. Α, εμβόλυμη αγωνιστική. Ναι, έχει γεμάτη. Και η Αγγλία έχει, για να έρθουν όλες οι ομάδες στα ίσια τους, να δούμε αν θα αλλάξει η βαθμολογία εκεί. Κύριος, μαζεύτηκα, πήγα να πω αν θα διορθωθεί η βαθμολογία, αλλά λέω κάτσε να μου την πέσουνε, να είμαστε λίγο κόσμοι. Στο δρόμο για τους δύο ημιτελικούς. Χθες η αγωνιστική έκλεισε με ένα παιχνίδι που η αλήθεια είναι αν δεν είχες κανένα κίνητρο να τον δεις ή αν δεν ήσουν όπως σας τηλεόρες, δεν θα ψάχνεις να το δεις. Κακά τα ψέματα. Αυτό το Απόλλων Σμύρνης Παναθηναϊκός. Αυτό που μένει είναι το γκολ του Μακέντα, που θύμισε λίγο Αλάνα. Ένας παίκτης κάνει διπλή ατομική προσπάθεια, τρίπλα, και όταν το πλάνο ανοίγει βλέπεις ότι έχει μπροστά του 6 ποδοσφαιριστές, 5 τουλάχιστον, 5, 10 πόδια. Και εκεί ο Μακέντα θυμίζει Μακέντα. Όταν λέω θυμίζει Μακέντα, θυμίζει λόγω του ποδοσφαιριστή που αυτά τα είχε μέχρι να φτάσει στον Παναθηναϊκό. Τώρα, το αν είχε μόνο αυτά, τι έφτιαξε και προσπαθεί να σώσει την καριέρα του Παναθηναϊκό, είναι άλλο δικό του θέμα. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο, μια και έχουμε και τον Θωμά Ματιλόπουλο μαζί μας, Θωμά, πάλι ο Παναθηναϊκός. Δεν. Όχι, δεν είναι δεν. Ξεκινάω από το γεγονός ότι δέχτηκε γκολ όταν ο αντίπαλος έμεινε με 10 παίχτες. Ναι. Αποστατική φάση. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός για ακόμα ένα παιχνίδι, βέβαια είναι και αυτή η έλλειψη κινήτρου τώρα και όλο αυτό το mood έτσι, που ακολουθεί την ομάδα, δεν εντυπωσίασε. Σαφώς. Πάλι ο Γιώργος Ζώνης προσπαθεί να το σώσει. Σε αυτό έχω να το πιστώσω. Και όταν λέω προσπαθεί να το σώσει, γιατί έχω την εντύπωση ότι ο τρόπος με τον οποίο τοποθετείται στις δηλώσεις του μετά τα παιχνίδια έχουν σχέση και με τον τρόπο με τον οποίο φαντάζομαι μιλάς στους ποδοσφαιριστές. Πρώτον, είπε ότι ξέρεις τι, εγώ δεν είμαι προπονητής που χαρίζω ευκαιρίες. Εγώ βλέπω πράγματα και προσπαθώ να δω ποιοι παίκτες μπορούν να με βοηθήσουν ανάλογα με το ποιους έχω και το πώς μπορώ να τους αξιοποιήσω. Ένα δεύτερο που είπε είναι ότι δεν υπάρχει θέμα το να μην έχουμε κίνητρο. Είναι κάτι που πρέπει να το ψάχνουμε συνεχώς. Δεν υπάρχει, λέει, παίκτη, να νοείται παίκτη που να παίζει χωρίς να έχει κίνητρο. Είναι κάτι το οποίο και να μην το έχεις, πρέπει να το βρίσκεις. Ο Παναθηναϊκός ξεκινά το παιχνίδι με ένα γκολ εξαιρετικό, πανέμορφο. Ωραίο γκολ, ναι. Έτσι. Δύσκολο. Συνεχίζει το παιχνίδι χωρίς να δείχνει ότι μπορεί να επιβληθεί άνετα. Απ' την άλλη κάνει ένα παιχνίδι, πώς να το πω τώρα, τυπικό εντός εισαγωγικών απέναντι στον Απόλλων. Έτσι. Δηλαδή δεν κινδύνευσε, αλλά δεν ήταν και ένα παιχνίδι στο οποίο θα πει ότι... Έδειξε ότι έχει το κάτι παραπάνω, ναι, ότι ναι. Ξεχωρίζει. Ναι. Καταρχήν ο Γιώργος Δόνης, εμένα αυτό που μου άρεσε είναι ότι έδωσε την χρόνο συμμετοχής και στον Αποστολάκη. Παιδιά έτσι που προέρχονται από την Ακαδημία και κατά βάση όλη τη χρονιά αγωνίζονται με την ΚΑΠΑ20. Βέβαια έχει ξαναπάρει συμμετοχή και στο κύπελο ο συγκεκριμένος παίχτης. Και αυτό το ανέφερε πριν, ότι το λέει ότι δεν χαρίζω ευκαιρίες. Αυτό ακριβώς.
Είναι ένας σοβαρός προπονητής και είναι αυτό που λέμε επαγγελματίας. Δεν θα βάλει κάποιον μικρό για να πω, α, θα βάλω και τους μικρούς. Εντάξει, πήρε παραπάνω χρόνο συμμετοχής, έβαλε και τον Κότσαρη που για μένα άξιζε μετά το έτσι. Αντικατέστησε τον Διούδη στη φάση τραυματισμού του τότε για ένα διάστημα και ήταν σοβαρός. Αν και ευθύνεται χτες στο γκολ που τρώει ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει σημασία. Μου αρέσει που δίνει έτσι χρόνο συμμετοχής σε νεαρά παιδιά. Δείχνει ότι και του χρόνου θέλει να δει ποιοι θα είναι αυτοί που μπορούν να συμπληρώσουν έτσι το ρόστερ ενεργά, ίσως. Είναι και το μόνο κίνητρο που έχει απομείνει άλλο. Αυτά τα τέσσερα παιχνίδια που μένουν. Έτσι, να... Δεν υπάρχει ούτε άλλο βαθμολογικό κίνητρο. Να χτίσουμε την ομάδα τη επόμενη σεζόν, να δούμε τι θα κρατήσουμε από του νεαρού, ποιοι μπορούν να πάρουν ευκαιρία και να είναι και στην προετοιμασία. Αυτό μετά το μάτς, δηλαδή, κάτσα και είδα ποιοι ήταν στην 18 που δεν χρησιμοποίησε. Δεν χρησιμοποίησε τον Altman, που οκ, okay, δεν χρησιμοποίησε τον Μουνιέ. Είναι ένα δείγμα το ότι ο Μουνιέ μάλλον θα αποτελέσει παρελθόν το καλοκαίρι. Μετά τις ευκαιρίες πήρε φέτος και τους συνεχούς τραυματισμούς του, δεν υπάρχει άλλη υπομονή από την ομάδα για αυτόν. Οπότε νομίζω πως αυτοί που έπρεπε να πάρουν χρησιμοποιητική τον πήραν χτες. Όσοι το εκμεταλλεύτηκαν, και στα μάτια του προπονητή, καλώς. Το αντίβαρο σε αυτό που λένε ότι ναι για τον Παναθηναϊκό μπορεί να μην υπάρχει κίνητρο, αλλά και σε αυτό που λέει και ο Γιώργος Δόνης ότι δεν χαρίζει ευκαιρίες, είναι ότι στο κάτω-κάτω της γραφής, αν το δούμε και έτσι, αν όχι τώρα, πότε θα φανεί. Ναι, ναι. Αν δεν έχεις κίνητρο τη στιγμή που σου εμφανίζεται η ευκαιρία, πότε θα έχεις. Μα είναι κάποια... Δεν μπορεί να μου πει ένας νεαρός ποδοσφαιριστής που δεν έχει κίνητρο να φανεί να παίξει δύο, τρία. Να πει στον προπονητή να παίξει τέσσερα παιχνίδια στον Παναθηναϊκό. Συμφωνώ πολύ σε αυτό που λέει ο Αντώνης. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, πότε θα ξανά έχει την ευκαιρία ο Αποστολάκης να πάρει χρόνο συμμετοχής βασικός παιχνίδι Super League, αν δεν το κάνει φέτος. Για να δείξει κιόλας και ίσως του χρόνου να αξίζει να παίξει. Και θα πει στον προπονητή σου, κράτα με στο ρόστερ. Και το οποίο ο προπονητή σου, ναι, γιατί να σε κρατήσω. Ακόμα και αυτοί που έχουν χρόνο συμμετοχής φέτος, δηλαδή ο Χατζηθεοδωρίδης, παιδιά που ήρθαν από το εξωτερικό, ο Καμπετσής που είναι νεαρή σε ηλικία, ειδικά ο Καμπετσής που είναι το 99 γεννημένος. Τους λέει κανείς ότι είναι πρωτοκλασάτη επειδή έφεραν το εξωτερικό και είχαν μια καλή βάση από ομάδες υποδομών, κυρίως δηλαδή όταν έπαιζα στην δεύτερη ομάδα της Dortmund. Το αντρικό ποδόσφαιρο και το επαγγελματικό είναι αλλιώς μετά. Και νομίζω ότι ο Γιώργος Δόνης ξέρει πάρα πολύ καλά το κάτω από ποιο πρίσμα θα κρίνει τον καθένα. Γνωρίζω ότι δεν είναι εύκολο για ένα νεαρό ποδοσφαιριστή, ή μάλλον όχι. Είναι διαφορετικό να κρυφθεί ένα νέο ποδοσφαιριστή όταν γύρω του έχει ποδοσφαιριστές με εμπειρία που θα τον βοηθήσουν. Έτσι ακριβώς. Και άλλο όταν ξέρει ότι πρέπει να είναι ένας μέρος ενός συνόλου με ίδιας κλάσης ποδοσφαιριστές, να το πω έτσι. Να βγει μπροστά, να πρωταγωνιστείς. Και περιμένουμε όμως τώρα να δείξουν πράγματα αυτοί οι νεαροί ο Καμπετζής. Δηλαδή βλέπω τώρα. Δεν ξέρω αν είναι ακραίο το παράδειγμα. Βλέπω τον Κιν της Juventus, το Center for, ο οποίος είναι 2000 γεννημένος. Μπαίνει βέβαια με 5-6 πρωτοκλασσά τους παίχτες, να μην πω 10 πρωτοκλασσά τους γύρω του. Ναι, αλλά όποτε μπαίνει το παιδί είναι μέσα στις φάσεις, ναι. Σκοράρει. Είναι εντυπωσιακό, αν μη τι άλλο. Εκεί πάμε σε ένα άλλο επίπεδο, στο οποίο ο ποδοσφαιριστής ζει, ο νεαρός ποδοσφαιριστής ζει από την πρώτη στιγμή με αυτό που θα τον ακολουθήσει η καριέρα του. Ξέρεις τι, όλοι περιμένουν από σένα, όλοι κρέμονται από σένα. Έτσι. Δεν έχεις δικαιολογία. Δεν έχεις, πες μου τους καλύτερους. Δεν έχεις και ίσα-ίσα είσαι σε μια φάση που όλοι λένε «Α, μπήκε ο μικρός, είναι όλο το mood έτσι, σε βλέπουν όλοι, ατμόσφαιρας. Δεν μπορείς να κρυφτείς. Είναι και θετικό νομίζω όλο αυτό. Δηλαδή... Μα στο κάτω-κάτω της γραφής, άμα θες να κάνεις πρωταθλητισμό, πρέπει να το έχεις. Πρέπει να μην τρέμει το φιλοκάρδιο σου όταν όλοι κρέμονται από πάνω σου. Έτσι. Και όταν αυτά τα παιδιά του Παναθηναϊκού τώρα στον Παναθηναϊκό, τη φανέλα του Παναθηναϊκού φορούν, αν θέλουν να συνεχίσουν και τα επόμενα χρόνια, αν έρθουν και καλύτερες μέρες για τον Παναθηναϊκό, πρέπει αυτό... να δείξουν τώρα ότι έχουν αυτά τα ηγετικά χαρακτηριστικά. Έτσι. Όχι απλά να συμπληρώνουν ένα σύνολο. Έτσι. Σε μια χρονιά για τον Παναθηναϊκό, πριν το ολοκληρώσουμε το θέμα για τους πράσινους, που ούτως ή άλλως ήταν θέμα μια χρονιά ερωτηματικό, δεν είχε σκαμπανεβάσματα, είχε ένα ανέβασμα και ένα μεγάλο κατέβασμα. Είχε ένα ανέβασμα στην αρχή της χρονιάς, όταν ο Παναθηναϊκός πήγε καλά και λόγω των καταστάσεων πήγε καλύτερα από το αναμενόμενο. Και εκεί ήρθε η ελπίδα, το βάρος, το οποίο είναι δίκοπο μαχαίρι, ή σου δίνει όθηση και πας μπροστά, ή σε πλακώνει τους ώμους και κάθεσαι. Ο Παναθηναϊκός έκανε και μια αγωνιστική κοιλιά πριν τον αποκλεισμό από την Λαμία. Εκεί όπου το έχουμε πει αρκετές φορές, δεν έχουμε κουράσει, αλλά άλλαξαν πολλά. Άλλαξαν πολλά γιατί είναι οι στιγμές που για έναν φίλαθλο σε ένα γήπεδο το οποίο είναι ούτως ή άλλως κρύο, το ΆΚΑ,
είναι αλλιώς να πηγαίνει με το κίνητρο και να δει κάποιους ποδοσφαιριστές που θέλει να τους δει και να τους ενισχύσει γιατί προσπαθούν. Και όταν έρχεται η στραβή, αρχίζουν να θυμούνται τη διοίκηση, την κατάντια. Το ότι έχουμε αυτούς τους ποδοσφαιριστές ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερους. Το ότι δεν είναι μόνο ότι ναι, να παίξουμε νεαρούς, αλλά δεν έχουμε ούτε δύο-τρεις να στηριχθούν γύρω τους. Πάμε ένα εντελώς... πλάνο που να δίνει ένα κίνητρο αγωνιστικό, ναι, μεγαλύτερο. Και αυτό το αντιλαμβάνομαι επειδή αρκετές φορές προσπαθώ να δω τη συνέντευξη τύπου του Δόνη, διότι είναι προπονητής που και μιλάει πολλές φορές τακτικά, αλλά και εξηγεί πράγματα πάνω σε όλο το πλάνο του. Στην προσπάθειά του να του βάλει, όχι να το δικαιολογήσει, να το αιτιολογήσει, να του βάλει σε μια σωστή βάση. Να πει του, ξέρετε τι, ναι, έχουμε νεαρούς ποδοσφαιριστές. Δεν θέλω να μας κρίνετε ότι έχουμε νεαρούς ποδοσφαιριστές. Θέλω να τους κρίνετε και αυτούς. Γιατί ναι, και εμείς εδώ δεν είμαστε να πούμε τα παιδιά κερδίσανε, α, μπράβο. Χάσανε, α, είναι μικρά. Όχι. Δεν έχει. Από κάποια στιγμή και μετά, όταν πλέον έχεις πάρει και ένα χρόνο στα πόδια σου επαγγελματικού ποδοσφαίρου, δεν είσαι πλέον μικρός. Μεγάλωσες. Πας να βγάλεις το ψωμί σε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, πας να πάρεις το ψωμί του άλλου. Δεν πας να διεκδικείς πλέον την νίκη όταν είσαι 18 απέναντι σε ένα 18χρονο. Θα παίξεις και με τον 32χρονο που παίζει το τελευταίο του συμβόλαιο, θα παίξεις και με τον 28χρονο που παίζει το πριμ του, θα παίξεις και με τον 35χρονο που θα έρθει σε αυτή και θα σου πει: έλα, ρε, εσύ, κάνε λίγο τα σταυράτη μάτια, πέφτουμε να πούμε, δεν θα έχουμε λεφτά, θα μας διώξουν. Έτσι, θα δεις και τη σκληρή πλευρά. Μα όλα αυτά υπάρχουν. Ναι, ναι. Πάντως, αν ναι, κάναμε μια συζήτηση, πιστεύω, με τον Γιώργο Δόνη, έτσι, εκτός αέρα, off the record, νομίζω θα μας. Και του λέγαμε να μας εκφράσει έτσι ένα μικρό παράπονο, θα ήταν απέναντι στους παίχτες που έχουν εμπειρία. Δηλαδή, τη μία φάση ατυχίας με τον Altman, ο οποίος έχασε σχεδόν όλη τη χρονιά σε, μια κρίσιμη, έτσι, σε ένα κρίσιμο σημείο του πρωταθλήματος. Και απ' την άλλη, ο Μουνιέ, ας πούμε, που θα μπορούσε να δώσει κάτι παραπάνω σε κάποια παιχνίδια. Δηλαδή, έχω τους μικρούς που είναι ενθουσιώδεις, δείχνουν προσπάθεια. Θέλω και τους 2-3 έμπειρους να μου δώσουν 2-3 ενέργειες μες στο παιχνίδι μου όταν σφίξουν τα πράγματα. Να, ίσως να πούνε και 2-3 λόγια μέσα στο γήπεδο. Να διαχειριστούμε τα στάδια. Ή και ο Μακέντα να πετύχει έτσι 1-2 γκολ παραπάνω όταν το χρειαζόταν. Ένα παράπονο νομίζω του Γιώργου Δόνη θα ήταν αυτό. Για να έδινε η ομάδα έτσι ένα κλικ παραπάνω εκεί που έκανε την κοιλιά της. Μαζί σου. Με αυτό το παιχνίδι λοιπόν έκλεισε η αγωνιστική που άλλαξε λίγο γιατί κατάφερε ύπο να βάλει το παιχνίδι της Λαμίας στο ΟΑΚΑ με την ΑΕΚ. Στις δύο μέρες από το παιχνίδι με τον Πανιόνιο και έτσι αυτό το μάτς μεταφέρθηκε εκεί και πλέον πάμε στους ημιτελικούς του κυπέλου με την ΑΕΚ να προέρχεται από την νίκη επί του Πανετολικού με 4-0 και να έχει λοκάρει τα παιχνίδια του κυπέλου ως το μεγάλο του στόχο για να γλυκάνει λίγο τη χρονιά, η οποία ξεκίνησε γλυκά με την πρόκριση στους ομίλους του Champions League, συνεχίστηκε με αρνητικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα. Το Champions League δεν το βάζω, είναι κακό να έχεις 6 ήττες σε εισάδημους αγώνες, αλλά παίρνει τις ομάδες που έχεις παίξει και όταν πηγαίνεις για πρώτη φορά και όταν ακολουθείς μια συγκεκριμένη αγωνιστική πολιτική, είναι πιθανό να την πληρώσεις, το έχεις το πίσω μέρος του μυαλού σου και τελικά αυτό το βλέπεις και να συμβαίνει. Απ' την άλλη, η Λαμία, η οποία έχει κάνει την καλύτερη της σεζόν στην πρώτη κατηγορία, είναι στο μισό της βαθμολογίας. Έχει αποκλείσει Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο κύπελο. Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, αν θέλετε, με τη σειρά. Κάνοντας μία νίκη και μία ήττα από τον Παναθηναϊκό και προκρίθηκε στα πέναλτι και με τον Ολυμπιακό, έκανε την ισοπαλία εκείνη εκεί με 3-3 στην Λαμία. Κέρδισε στο Καραϊσκάκης 0-1. Προηγήθηκε και το κράτησε με νύχια, δόντια, δοκάρια. Σαράνοφ. Σαράνοφ, τι εμφάνιση έκανε το βράδυ. Και ό,τι άλλο μπορούσε. Σαράνοφ, ο οποίος έπιασε και το Σάββατο πέναλτι. Ναι, ναι, τον Ντουρμισάη. Του Ντουρμισάη. Του συμπαίχτη του Φορτούνη στην Εθνική και ίσως στον Ολυμπιακό του χρόνου. Και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος στο πρωτάθλημα παίζει τη χρονιά του, γιατί δεν έχει απομακρυνθεί από την επικίνδυνη ζώνη. Δεν το έχει καταφέρει, όσο και αν προσπάθησε. Γιατί κάποιες συνεχόμενες νίκες ακολούθησαν κάποιες συνεχόμενες ήττες. Και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πηγαίνει για να τελειώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σεζόν του. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μάλλον να το πάρω από την αρχή. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος καλό παιχνίδι
συνολικά έχει καιρό να κάνει. Καλά κομμάτια παιχνιδιού είχε. Καλό παιχνίδι έχει καιρό να κάνει. Ποιο είναι το τελευταίο καλό παιχνίδι που θυμάσαι, Αντωνή, ολοκληρωτικά? Και Θωμά. Μια γεμάτη εμφάνιση του ΠΑΟΚ. Τώρα, αν σε πάω πίσω στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και πλάι... αυτό θα έλεγα κι εγώ, εντάξει. Με τον Ολυμπιακό ήταν ικανοποιητική εμφάνιση. Όταν ξεκινά έτσι σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι, δεν μπορεί να κάνει. Εντάξει, ναι. Δεν περιμένει να κάνει και το συνδυαστικό παιχνίδι τη Μπαρσελόνα. Παίζει ένα μάτς που ίσω έκρινε τον τίτλο εκείνη τη μέρα. Και... το παιχνίδι που ήθελε οτιδήποτε άλλο το πήρε. Έτσι. Το παιχνίδι που δεν ήθελε να χάσει οτιδήποτε άλλο δεν το χάσε. Με την ΑΕΚ. Το παιχνίδι που ήθελε να το πάρει, να το διαχειριστεί από την αρχή για να μην έχει πρόβλημα, το πέτυχε. Με τον Παναθηναϊκό. Χωρίς πάλι να εντυπωσιάσει. Χωρίς. Ναι, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, ο μόνος λόγος που το βγάζω από τη συζήτηση είναι γιατί αλλάζει εντελώς. Δεν είναι όπως το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός που ξεκινάει με γκολ, αλλά με δύο ομάδες οι οποίες δεν έχουν τόσο μεγάλη διαφορά. Αυτό ακριβώς. Ναι, ναι. Έτσι. Ναι. Έτσι. Κατά τα ψέματα. Το ότι ο ΠΑΟΚ το κατάφερε να το βγάλει αυτό στο παιχνίδι, γιατί στο πρώτο ημίχρονο Ολυμπιακός είχε τις φάσεις του. Και τις έχασε. Δεν μας κάνει καθόλου εντύπωση, γιατί η σεζόν του Ολυμπιακού, η φετινή, αυτή είναι, είναι χαμένες φάσεις. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, άμα τελειώσει με 4 νίκες, θα μπορεί να έχει κάνει ρεκόρ με τους βαθμούς που έχει πάρει να μην πάρει πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή, στο δεύτερο γύρο, έχει παραπάνω βαθμούς από ότι ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει χάσει 4 βαθμούς, ο Ολυμπιακός έχει χάσει 3 στην Τούμπα. Μα ο Ολυμπιακός έχει κάνει... ένα βαθμό περισσότερο από τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο γύρο. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια χρονιά η οποία υπό άλλες προϋποθέσεις θα του δίνει ένα τίτλο. Σίγουρα. Γιατί μπορεί να τελειώσει με 72 βαθμούς. Ναι, δηλαδή αν δεν. Όχι, αλλά ο ΠΑΟΚ θα τελειώσει με, έτσι όπως πάει, με 84. Άλλοι 12 είναι που παίζονται. Αν τους πάρει, όχι, 70 έχει τώρα, με 82 θα τελειώσει. Ναι, γιατί μιλάμε τώρα και για τέτοιες καταστάσεις. Γιατί λες αυτό, γίνεται. Γίνεται. Αλλά αν στο τέλος φτάσουμε μια ομάδα η οποία θα έχει 24 νίκες, ο Ολυμπιακός μπορεί να φτάσει. Και να έχει 3-3-3 σοπαλίες, 3 ήττες. Ναι. Εντάξει. Είναι δηλαδή... απολογισμός πρωταθλήμα, απολογισμός τίτλου ουσιαστικά. Αλλά ο ΠΑΟΚ φέτος έχει σπάσει τα κοντέρ. Μα η λογική του χρόνου, 24 νίκες θα σου χρειαστούν για να πάρει πρωτάθλημα. Δεν θα σου χρειαστούν, ναι. 27. ΠΑΟΚ πάει τα κοντέρ φέτος, εντάξει, το που κάνει... Εντάξει, υπάρχει μια ομάδα η οποία έχει 23 νίκες, 26 αγώνες και έχει 2 βαθμούς μείον. Δύσκολο να ξαναγίνει. Βέβαια. Δύσκολο να ξαναγίνει. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια πρωταθληματική χρονιά. Απλά βρήκε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος δεν χάνει... Ο οποίος και στην κακή του μέρα πήρε αποτελέσμα. Ξέρει πώς αυτό είναι πολύ σημαντικό φέτος. Ναι. Είναι κομμάτια που σου δίνουν πρωτάθλημα. Στην κακή σου μέρα να πάρεις αποτέλεσμα. Στη μέρα στην οποία θα προηγηθείς να έχεις γίνει τέτοια ομάδα που να πείσεις τον αντίπαλο ότι ξέρεις τι, αν μας κάνουν αυτοί ένα 0, άστα. Μεγάλη υπόθεση. Να γυρίσεις παιχνίδια. Έχει κάνει 4 ανατροπές ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει 4 ανατροπές και τα 3 παιχνίδια στα οποία έχει έρθει ο Πάλος έχει προηγηθεί. Ναι. Και δηλαδή... άλλη συζήτηση είναι το ότι είχε αποφάσεις διαιτητικές που... άλλη συζήτηση, αλλά είναι μέρος του παιχνιδιού. Δεν μπορούμε να αφήσουμε απ' έξω. Οι διαιτητικές αποφάσεις υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Ναι, σίγουρα. Έτσι. Δεν γίνεται. Μέρος είναι όπως το. Ναι, είναι όπως το. Απλά στην Ελλάδα πολλές φορές γίνεται. Παραπάνω στη μεγάλο κομμάτι. Ναι. Είναι όπως στο μπάσκετ το buzzer beater. Αντιχαρακτηριστικό το περίπτωση του Παναθηναϊκού. Ο οποίος στη Ρωσία έκανε ένα καλάθι το οποίο ο Καλάθης έχει το σουτ. Αλλά αυτό να θέλει να το ξανακάνει, δεν το κάνει. Και με τη Ριάλ τα κάνει όλα τέλεια και στο τέλος. Και ο Ρούντι, αυτό ο ίδιος φαντάζομαι απορία. Αν το ρωτήσει πώς το έβαλες, θα σου πει αγόρι μου, εγώ δεν ξέρω. Εγώ πέταξα την μπάλα. Πιο άκρη αυτό από το σωτσί Ρωσία του Καλάθι. Αλλά έτσι. Γι' αυτό το λέω. Στην οψίτουσα λοιπόν, ο ΠΑΟΚ από κάποια στιγμή και μετά έχει αρχίσει να παίρνει αποτελέσματα με κεκτημένη ταχύτητα. Δεν είναι τυχαία η ατάκα του Μάτος. Όταν μετά το παιχνίδι του Πανατολικού ρωτήθηκε ποιο ήταν το σημείο κλειδί στο να νικήσει τον Πανατολικό και είπε, και δεν ήταν μεταξύ του Αγκαστίου, το είπε και το δικαιολόγησε. Το κουλί του Πανατολικού λέει. Εκεί λέει που το παιχνίδι δεν κυλούσε καλά για μας. Φάγαμε το αλλά δεν είχαμε. Μα το είπα άνθρωπος. Ήρθε η στιγμή που κάποια στιγμή είπαμε αμάν χάνουμε. Κάτι που να κάνουμε. Άλλο είναι ισοπαλία και πάμε να ψάξουμε φάσεις
Και άλλο είναι το χάνουμε. Το χάνουμε, τους ταρακούνησε, τους άλλαξε. Γι' αυτό λέω ότι ο ΠΑΟΚ προέρχεται από κομμάτια, από καλά κομμάτια παιχνιδιών. Και αυτό νομίζω είναι κυρίως αποτέλεσμα όχι μόνο της ποιότητας των παικτών που έχει ο ΠΑΟΚ. Γιατί ποιοτικούς παίκτες έχει και ο Ολυμπιακός. Αλλά ο ΠΑΟΚ έχει χτίσει αυτή την ομοιογένεια. Μπορεί να του δώσει αυτό που λέει ο Μάτος μες στο γήπεδο. Να βρίσκει σημεία μες στο παιχνίδι που να ξέρει πώς να τα διαχειριστεί. Ο Ολυμπιακός είδαμε πολλές φορές να τα χάνει σε ανάλογες καταστάσεις. Και να μην του βγαίνουν παιχνίδια που ήταν και καλύτερο στη μεγαλύτερη διάρκεια. Μα ΠΑΟΚ έχασε 3-4 της Ξάνθη και του φάνηκε βουνό. Και αν το ο Ολυμπιακός έχει χάσει. Αυτό λέω. Σε φίλο μου που είναι Ολυμπιακός, του λέω εσύ που ο ΠΑΟΚ έχασε 3-4 της Ξάνθη, μου λέει 3. 3 λέει είναι λίγα για να μάθεις. Δεν είναι πολλά. Ναι, εκεί έφτασε. Είναι από τη μία η ποιότητα, γιατί εντάξει, ο ΠΑΟΚ και τον Πρίγκεβιτ που έβαζε τα πάντα στον πρώτο γύρο και είναι μεγάλο μέρος της πορείας του ΠΑΟΚ ανήκει σε αυτήν την επίδοση του Σέρβου. Και ο Ολυμπιακός απ' την άλλη δημιουργούσε, έκανε φάσεις, αλλά το ποδόσφαιρο είναι αποτελεσματικότητα. Ο Αρσέν Βεγκέρ, που ήταν για χρόνια προπονητής σε μια ομάδα του Λονδίνου, όπως λέγανε. Arsenal, κάτι. Α, ναι, στην Arsenal. Είχε πει ότι καμιά ομάδα δεν πήρε πρωτάθλημα επειδή ξεκίνησε πολύ καλά. Πολλές ομάδες όμως έχουν χάσει πρωτάθλημα επειδή δεν ξεκίνησαν καλά. Αλήθεια είναι αυτό. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε καλά. Δεν πήρε το πρωτάθλημα γι' αυτό. Πήρε γιατί όταν ήρθαν τα δύσκολα, απάντησε. Ναι. Ο Ολυμπιακός όμως έχασε το πρωτάθλημα γιατί άμα γυρίσει 10 πρώτες αγωνιστικές. Εκεί είχε τις περισσότερες απώλειες. Θα δει τις περισσότερες απώλειες. Γι' αυτό το λέω. Είναι μια τάκα του SMG που έχει πριν από αρκετά χρόνια. Και έχει δικαιωθεί σε αυτό. Σε αυτήν την προσέγγιση. Ότι δεν μπορείς να κερδίσεις πρωτάθλημα μόνο με ένα καλό ξεκίνημα, αλλά μπορείς να χάσεις πρωτάθλημα με ένα κακό ξεκίνημα. Και να τρέχεις και να μην φτάνεις. Γιατί η θέση του Ολυμπιακού έχει έρθει και ο ΠΑΟΚ κάποιες φορές, έχει έρθει ο Παναθηναϊκός πολλές φορές. Έχουν έρθει γενικά πολλές ομάδες αρκετές φορές. Απέναντί του Αστέρας Τρίπολης, με τον οποίο ο ΠΑΟΚ έχει παίξει σε όλους τους πιθανούς θεσμούς, σε όλες τις πιθανές καταστάσεις, έχει ζοριστεί πολλές φορές. Στο κύπελλο έχουν συναντηθεί μια φορά στον ημιτελικό πάλι και τον πέταξε έξω ο Αστέρας τον ΠΑΟΚ. Σε μια περίεργη χρονιά πάλι για τον ΠΑΟΚ τότε. Ναι, έχει κερδίσει 2-1 στην Τούμπα, πήγε στην Τρίπολη, ο Αστέρας Τρίπολης έκανε 1-0, ο ΠΑΟΚ είχε δοκάρει. Στο φινάλε του Δόν ήταν εκείνο, έτσι. Στο φινάλε του Αστέρας Τρίπολης έκανε το 2-0. Ναι, τελευταίες μέρες του Απριλίου ήταν. Το τελευταίο παιχνίδι του Δόν στον ΠΑΟΚ του ΠΑΟΚ. Και μετά όλα όσα ακολούθησαν. Τώρα κοιτάζω το πρόγραμμα του Αστέρα στο πρωτάθλημα. Αποστολή δεν έχουμε ακόμη, Αντώνη, έτσι. Για να δούμε αν ο Παράσπος τίποτα θελήσει να. Ο Αστέρας θεωρητικά χρειάζεται 6 βαθμούς. Είναι στους 27 και η παραμονή λογικά θα κριθεί γύρω στους 32 με 33. Οπότε θέλει 2 νίκες στα 4 μάτς που μένουν. Και έχει να παίξει την ερχόμενη Κυριακή στην έδρα του με το Λεβαδιακό. Είναι ένα μάτς που ίσως διεκδικεί στο πρώτο τρίποντο. Γιατί μετά πάει στα Γιάννενα, που ο Πας θα τον κυνηγάει για να τον βάλει από κάτω στον Παράζ. Μετά πάει στο Ηράκλειο. Ο Όφη βέβαια μπορεί μέχρι τότε να έχει πέσει μαθηματικά. Ναι. Και τελευταία αγωνιστική παίζει, υποδέχεται τον Πανιόνιο. Που ναι, δεν ξέρουμε και για εκείνους πώς θα κυλήσει. Νομίζω θα βρει τις δύο νίκες που χρειάζεται. Πριν πάμε στο διάλειμμα, ένας φίλος μου λέει: εμένα να με συγχωρείτε, αλλά το βλέπω ανάποδα. Ποτέ ξανά ομάδα με τη χρονιά του ΠΑΟΚ δεν εξασφάλισε τον τίτλο μαθηματικά. Μόλις δύο αγωνιστικές που είναι τέλος του πρωταθλήματος. Μόνο στην Ελλάδα. Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός κάνει αυτή τη χρονιά. Και ο Ολυμπιακός έχει πάρει αρκετά παιχνίδια στο 90. Ναι, αρκετά παιχνίδια στο 90 γιατί έκανε φάσεις και δημιουργούσε. Και με σμπροξηματάκια. Αυτό που είπαμε για τα σμπροξηματάκια. Ο παράγοντας ο έξτρα. Το ότι ο Ολυμπιακός πήρε παιχνίδια στο 90 δεν τα πήρε γιατί έβγαλε χαρακτήρα και σε μάτς που δεν του πήγαιναν καλά βρήκε τον τρόπο να τα πάρει. Στα περισσότερα παιχνίδια που πήρε στο 90 είχε χάσει άλλες 20 ευκαιρίες πριν. Και απλά έβαζε τον γκολ στο τέλος. Και κάποια στιγμή ερχόταν το. Ναι, δεν είναι ότι δηλαδή, σε μάτς που του τράβουν ξαφνικά έβγαζε χαρακτήρα και έπαιρνε την νίκη στο φινάλε. Κυρίως δεν είχαν αυτή την εικόνα τα παιχνίδια του. Να πάμε στο break και να επιστρέψουμε. Και να επιστρέψουμε και με άλλο μήνυμα που μας ήρθε. Μηνύματα μπορείτε να στέλνετε και στον Λίμπερο FM κενό το μήνυμα και αποστολή στο 54526 και βεβαίως στην σελίδα μας στο Facebook για να τα λέμε, να τοποθετήσετε για ό,τι εμείς συζητάμε. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε λίγο με το βλέμμα μας στους δύο μητελικούς. Επιστρέψαμε, ανάλυσε τον Περι Ριπρές. Μέχρι τις 3 θα είμαστε μαζί.
μας βρίσκεται στο Facebook και στο, και στο Twitter. Ερχόμαστε και ο site που θα πάει. Θα το λήξουμε και, και αυτό το, το θέμα. Ευελπιστούμε να πάει καλά. Ή... Ερχόμαστε, ακούστηκε λίγο. Ναι, 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 αυτή η αντίστροφη. Ναι, ερχόμαστε, ερχόμαστε και φορτάτε κιόλας. Λοιπόν, πάμε λίγο στα μηνύματά σας, όπως αυτά ήρθαν στο Facebook. Ο κύριος Ιορδάνης, ποιος πάντα μας εντός εικόν συντροφεύει στην εκπομπή και τοποθετείται για τα θέματα που συζητάμε. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός έχουν μια κατηγορία διαφορά από τις άλλες ομάδες. Συμφωνώ, δεν τη βγάζω το παιχνίδι την ΑΕΚ, αλλά συμφωνώ στο κομμάτι της σκέψης που κάνουν και οι τρίτοι για το ποδόσφαιρό μας. Ποιοι είναι οι πρώτοι τρίτοι που μου έχουν στο μυαλό? Οι μάνατζερ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν μάνατζερ που δουλεύουν περιπτώσεις παικτών και τις προτείνουν στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, γιατί ξέρουν ότι εκεί υπάρχουν δύο ομάδες, αυτές είναι οι δύο ομάδες που μπορούν να δώσουν συμβόλαια τα οποία είναι πάνω και από το μέσο όρο. Και πιο ενδιαφέροντα project και στους δύο από ό,τι στην ΑΕΚ. Της Λίγκας. Όντως, τη δεδομένη. Πιο ξεκάθαρα. Έχουν γήπεδο και πόρους. Ναι, ο Ολυμπιακός έχει ένα γήπεδο 15 χρόνων, ο ΠΑΟΚ ένα γήπεδο 60. Απλά το αναφέρω διότι ακόμα γι' αυτό παίζει το ρόλο του. Εδώ η Ξάνθη έδωσε την έδρα της για να πάρει από τον κόσμο του αντιπάλου 100.000 ευρώ. Τι ψάχνει να βρείτε τώρα? Ναι, όντως η Ξάνθη προέβησε αυτή την κίνηση διότι είχε μεγάλο οικονομικό όφελος. Στην Ευρώπη θα δούμε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός τι αξίζουν και είναι ένα θέμα το πώς αυτές οι δύο ομάδες από τώρα θα δουλέψουν για το καλοκαίρι τους, το οποίο θα είναι γεμάτο με παιχνίδια τα οποία θα καθορίσουν και τα οικονομικά τους αλλά και την, το πρώτο μισό του πρωταθλήματος, εκεί που φέτος το πρωτάθλημα κρίθηκε. Έτσι, μην το ξεχνάμε. Μπορεί να μην έπαιξε ρόλο η Ευρώπη για καμιά από τις δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ ήταν σαν να μην έπαιζε από την άποψη ότι δεν τον επηρέαζαν τα αρνητικά αποτελέσματα και κέρδιζε. Ο Ολυμπιακός είχε συνέχεια, αλλά δεν παρουσίασε κάτι διαφορετικό στην Ελλάδα από ό,τι στην Ευρώπη. Με εξαίρεση το παιχνίδι με τη Μίλαν, που ο Ολυμπιακός θέλησε να το κάνει, αλλά δεν του βγήκε και θέλησε να το κάνει σημαία. Ναι. Λάζει, τελικά ήταν η πιο μεγάλη του στιγμή όμως τη χρονιά. Σαν απολογισμό, ήταν το σπουδαιότερο επίτευγμά του μέσα στη σεζόν. Φτάνοντας πια στο τέλος. Γιατί τίτλο δεν πήρε στην Ελλάδα. Ναι. Οπότε. Μα και πάλι. Στην Ευρώπη δεν κατάφερε να κάνει το βήμα παραπάνω. Οπότε η μεγαλύτερη του επιτυχία, η μεγαλύτερη του νίκη μέσα στη χρονιά ήταν εκείνη. Φτάνοντας στο τέλος της χρονιάς και ο Ολυμπιακός κατάλαβε ότι δεν ήταν αυτή η μεγαλύτερη μου επιτυχία. Μάλλον η μεγαλύτερη επιτυχία. Όχι, πρόσε, η μεγαλύτερη του επιτυχία ήταν σε αυτό το παιχνίδι κατάφερε να βάλει τον γκολ που ήθελε. Ναι. Αυτό. Ναι. Ο Ολυμπιακός κρίνεται από την αστοχία του, καλός ή κακός. Ακριβώς. Και στον τελικό απολογισμό, όσο η μεγαλύτερη νίκη αυτή, ουσιαστικά δεν του έδωσε το κάτι παραπάνω. Δεν ήταν και κανένα μεγάλο επίτευγμα. Κλείνοντας, ο κ. Σιωδάνης λέει: ποιος θα μπορούσε. Να δούμε λοιπόν από αυτήν την πορεία, ποιος θα μπορούσε να ξεφύγει λίγο από τον πάτο και να μας πάει προς τις πεσδαίες βαθμολογίες, βαθμίδες ποιότητας των ευρωπαϊκών ομάδων. Αυτό, κύριε Δάνη, θεωρώ ότι χρειάζεται μίνιμουμ μια πενταετία. Δηλαδή θα πρέπει η Ελλάδα για να αλλάξει στάτους ξανά ευρωπαϊκό, θα πρέπει στην επόμενη πενταετία να βρεθεί τρεις φορές η ελληνική ομάδα στο μίλους του Champions League και στην επόμενη πενταετία να έχουμε σύνολο, πιστεύω, 8 ομάδες στο μίλους του Ευρώπη. Δηλαδή να μην υπάρχει χρονιά που να, λείψει η ελληνική ομάδα από το Europa και να έχουμε μίνιμουμ άλλες τρεις χρονιές, μίνιμουμ δύο ομάδες. Ναι. Μόνο έτσι θα το σώσουμε. Αλλιώς δεν βλέπω γυρισμό. Ή από δεν την άλλη πλευρά γυρισμό. Να μην έχουμε και τα σκαμπανεβάσματα, γιατί ναι μεν καλό είναι να υπάρχει ποικιλία, ας το πούμε έτσι, να μπαίνει κάθε χρόνο διαφορετική ομάδα να κάνει ευρωπαϊκή πορεία, αλλά αν δεν υπάρχει μια συνέχεια, να πάρει εμπειρία. Ο Αστέρας Τρίπολης το έκανε μια φορά, δεν μπόρεσε. Ναι. Τα Γιάννενα δεν μπόρεσαν. Είναι καλύτερο νομίζω να υπάρχει μια συνέχεια, δηλαδή αν ο ΠΑΟΚ πει του χρόνου, να μπει και τα επόμενα δύο χρόνια, να πάρει τις εμπειρίες του, να μπορεί να παρουσιαστεί καλύτερο στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Αν κάνει ό,τι έκανε και η ΑΕΚ φέτος, που δεν θα είναι και του χρόνου στο μίλου του Champions League, πέρασε και δεν ακούμπησε ουσιαστικά. Δεν μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω έτσι μια ομάδα. Από Ολυμπιακό ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έχουμε απαιτήσεις. Και από Άρη έχουμε προσδοκία. Τελεία και Παύλο. Έτσι είναι. Ναι. Με βάση όλα τα δεδομένα των συλλόγων, έτσι είναι. Μικροδεδομόμαστε. Για τον Άρη φέτος θα είναι επιτυχία να καταφέρει να μπει και στους ομίλους. Και αυτό ακόμη θα είναι επιτυχία. Τεράστια επιτυχία. Ναι. Τεράστια επιτυχία.
Και από τον Ατρόμητο αρχίζουμε να περιμένουμε πράγματα όμως. Έχει μια έτσι προεργασία τελευταία χρόνια, μας απογοήτευσε φέτος, ναι. Τον Ατρόμητο γιατί δεν τον ανέφερα καθόλου. Γιατί δεν το έχω πει στο σύνδι. Δεν το έχω πει στο σύνδι. Δεν έχει δείξει ο Ατρόμητος ότι θα πει ότι ξέρεις τι, θα θυσιάσω ένα καλοκαίρι. Θα το θυσιάσω, να παλέψω να πω. Ότι. Πήγα να πω κακή έκταση. Ναι. Να στύψω το κεφάλι μου. Τους μέτρησες. 9. Βλέπουμε τον γκολ του Παναθηναϊκού τώρα, τυχαία το τρίτο. Του Μακέντα και αυτό. Μετά την εκτέλεση φάουλ στο τείχος, είναι 9 παίκτες μέσα στην περιοχή του Απόλλωνα. Έχει απλωθεί το. Όλοι στην ίδια πλευρά. Το τείχος. Έλεγα λοιπόν ότι όχι ο Αστέρας. Ο Ατρόμητος. Γιατί ο Αστέρας το έχει κάνει και μια φορά. Ο Ατρόμητος. Και μια και την άνοιξε ο Αστέρας το έκανε. Και είδαμε ότι εκείνη την ομάδα και τι θυμόμαστε. Αλλά και παίκτες του πήγαν αλλού. Έστω και θα μου πει ένα πήγε στη Γερμανία. Ένα πήγε στη Γερμανία. Πήγε όμως. Πήγε, έπαιξε εκεί. Και ακούστηκε ο Αστέρας. Ήρθε κάποιος και πήρε παιδιά. Εδώ έχετε μια ομάδα τον Αστέρα που ένα παίκτη πήγε στη Γερμανία. Έχετε κανέναν άλλον για μας. Έτσι γίνονται αυτά. Έτσι μαθαίνει το πρωτάθλημα. Και ανεβάζει και την αξία τη ομάδα και των παικτών και, και όλα. Λοιπόν, αλλάζει όλο το στάτους. Δεν το έχει κάνει αυτό. Να πει ότι ξέρει τι μήνα είναι. Είναι πλέον. Είμαστε 2 Απριλίου. Τέλος, πρέπει να κάνω κάτι. Να δω. Πώς θα κανονίσω τα πράγματα. Γιατί επί της ουσίας. Να κάνω πρωταθλητισμό το καλοκαίρι. Ναι, γιατί επί της ουσίας ο Ατρόμητος. Μα δεν αφήνει και κάτι με αυτές τις πορείες που κάνει. Ναι, μεν στέκεται ψηλά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Απασχολεί έτσι στο πρωτάθλημα. Αλλά τίτλο δεν έχει πάρει. Τελικό κυπέλλου δεν έχει πάει τα τελευταία χρόνια. Έτσι αναφέρομαι σε αυτή τη φρουνιά που βλέπουμε τώρα να πρωταγωνιστεί. Οπότε. Στην Ευρώπη πορεία δεν έχει κάνει, δεν έχει μπει στους ομίλους. Οπότε δεν αφήνει κάτι, δεν πετυχαίνει κάτι επί της ουσίας. Πάνε μια φορά στους ομίλους. Ναι. Κάνε κάτι. Κάνε κάτι. Λίγο κάτι. Να κερδίσεις κάτι από όλο αυτό. Ουσιαστικό όμως. Αυτό άλλον. Το θέμα. Ο Άρης το έχει κάνει. Ναι. Γι' αυτό τον έβαλε στην κουβέντα. Εντάξει, ο Άρης έχει και άλλο ειδικό βάρος. Είναι. Διαφορετική κατάσταση. Μαζί σου κάπως πρέπει να το αποκτήσει. Άμα δεν το έχει το ειδικό βάρος. Αυτό ο Ατρόμητος δεν έχει πετύχει κάτι ψάχνω. Για. Ναι, ακόμη και ας πάρει ένα κύπελο. Ας κάνει μια πορεία και ας πάρει ένα κύπελο. Να μείνει κάτι, να έχει ένα σημείο αναφοράς. Αυτό είναι το θέμα. Μα ακόμη και τώρα, αν υπάρχει κάτι που μπορεί να συζητηθεί αρνητικό για την φετινή χρονιά για τον ΠΑΟΚ, είναι αυτό. Πολλοί λένε ότι ο ΠΑΟΚ παράτησε την Ευρώπη, έκανε. Που ο ΠΑΟΚ μια μικρή δικαιολογία την είχε γιατί μετά το περσινό όλοι θέλανε το πρωτάθλημα. Όπως και δίποτε. Υπήρχε και η πορεία του καλοκαιριού που ίσως να άδειασε την ομάδα εκεί ευρωπαϊκά. Σίγουρα την άδειασε. Ναι. Δεδομένο. Και πιστεύω και ότι με τον τρόπο που θα τελειώσει το πρωτάθλημα θα το εξωτερικεύσουν και αυτό θα το πούνε δημοσίως. Όχι ως δικαιολογία. Ως φυσιολογική εξέλιξη είναι, εντάξει. Ναι. Στο ποδόσφαιρο αυτά είναι. Ως γεγονός. Mm. Τη μια μέρα να ξέρεις ότι μπορεί να παίξεις. Πώς το λένε. Να παίξεις ομίλους Champions League. Και την άλλη να μην υπάρχει αυτό, να πηγαίνεις στο Europa που δεν το είχες πέρσι, αλλά το έχεις φέτος και δεν σε γεμίζει όμως γιατί ήσουν αλλού, και να έχεις και στο μυαλό σου που και ξεκινάμε το πρωτάθλημα και με μείον 2, και άμα γίνει καμιά στραβή στην αρχή, ποιος το σώζει μετά. Όλα αυτά. Γιατί και για τον ΠΑΟΚ θα είναι περίεργη χρονιά του χρόνου. Θα πρέπει να έχει δύο καρπούζια στην μια μασχάλη. Και υπάρχει και το κλισέ ότι εύκολα κάτω φτάνει στην κορυφή, δύσκολα διατηρήσει. Έτσι. Και στο κάτω-κάτω της γραφής είναι άλλο να πεις ότι εντάξει, δεν καίγομαι πολύ για την Ευρώπη. Με νοιάζει να πάρω το πρωτάθλημα. Για πες το αυτό, άμα πες τη Champions League. Γιατί υπάρχει το τρανό παράδειγμα της ΑΕΚ το φετινό, έτσι. Δεν νομίζω να το θέλει κανείς να το ζήσει και στο Champions League. Είναι καλό τα παιδιά, καλό τα. 3-0 ημίχρονο. Τελικό. Άλλο το επίπεδο εκεί. Εντάξει, νομίζω όμως η χαρά συμμετοχής για τον ΠΑΟΚ είναι μεγάλη και η προσμονή έτσι του κόσμου. Κάτι που θέλουν να ζήσουν όλοι τα τελευταία χρόνια. Αλλά πρέπει να υπάρχει μια φωνή λογικής. Είδες όμως και στην ΑΕΚ υπήρχε αυτό. Και είδες το τέλος τι άφησε. Ναι, πώς κατέληξε από εκεί και πέρα ουσιαστικά να αδειάσει τελείως η ομάδα. Ισχύει αυτό. Θέλει σωστό προγραμματισμό. Νομίζω είναι ένα μάθημα για τους υπόλοιπους αυτό που έπαθε φέτος η ΑΕΚ. Είναι γιατί η ΑΕΚ ήθελε να μπει και καλά έκανε. Και η λογική έλεγε με κάθε κόστος. Το με κάθε κόστος έφτασε να είναι να παίξει 4 παιχνίδια χωρίς Λιβάγια. Και ο Λιβάγια να μην παίξει στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα να μην λες ότι ξέρεις τι, αυτό το απλοϊκό. Έλα, εντάξει, ο Λιβάγια δεν θα παίξει στην Ευρώπη, αλλά θα είναι ξεκούραστο να μας βοηθήσει στα παιχνίδια.
ένας ξεκούραζομαι, οι 10 κουρασμένοι. Τι θες να κάνει. Να βοηθήσει μόνο. Τι να κάνει. Να την πάρει την μπάλα, να τη βάλει κάτω από τη φανέλα όπως πανηγυρίζουν αυτοί που η γυναίκα του είναι έγκυος και την πάει μέσα στο τέρμα. ναι, τι να κάνει. Δεν μπορεί να κάνει. Τι ο Μέση είναι. Έτσι είναι. Θα πάρει την μπάλα και το. Θα περάσει 11, περάσει και τον εαυτό του μετά έτσι για τον ώρα. Δεν γίνεται. Είναι δύσκολη κατάσταση. Στον ΠΑΟΚ λοιπόν υπάρχει επιστροφή του Μπίσεσβαρ στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Δεν θα το προλάβει ούτε αυτό το παιχνίδι ο Λιμνιός, γιατί και χθες έκανε ατομικό πρόγραμμα, αλλά δεν βλέπω να με μια προπόνη να τον συμπεριλάβει στο παιχνίδι ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Και είναι θέμα το πώς θα διαχειριστεί και την παρουσία του Μπίσεσβαρ, αλλά και το εάν θα εντός εικόνων επικαλεστεί και τον Ομάρ Κραντουρί. Τον Σάχοφ το βγάζεις μετά από τέτοιο παιχνίδι που έκανε στην Ξάνθη? Όχι. Λέω εγώ. Το Σάχοφ. Ναι. Εγώ το Σάχοφ από ενδεκάδα και από πάρτι δεν τον βγάζω. Και στα δύο θα δώσει το 110%. Στο πάρτι μπορεί να δώσει το 120%. δεν τον Σάχοφ Ολιβέιρα από την πάλι. Αν και όταν τον βλέπεις και το γνωρίζεις, πως λες αυτός είναι Ουκρανός, έχει αυτή την κρύα φάτσα. Δεν κανένας ξενέρωτος θα είναι. Καμία σχέση. Το θέμα είναι το πώς διαχειρίζεται το ΠΑΟΚ και απέναντι και το παιχνίδι τη Λαμία. Ναι, εντάξει, ναι, είναι εντός έδρας εύκολο αυτό παιχνίδι. Αυτό το εντάξει. Η Λαμία είναι κουρασμένη. Η Λαμία είναι κουρασμένη, εσύ βγες και πες ένα μπέχτο, τι ξέρεις τι. Είναι το προτελευταίο σου παιχνίδι εντός έδρας. Φυγές, θα πέρεις πρωτάθλημα και δεν θα κάτσεις στο πάγκο. Δεν θα παίξεις, δεν θα είσαι στο γήπεδο. Που μπορεί να πανηγυρίσει και πρωτάθλημα από την Κυριακή. Η Ολυμπιακός παίζει νωρίτερα, αν δεν κερδίσει. Όχι, ρε, μου το χαλάς. Λάρισα θέλω. Στη Λάρισα θέλεις, ε? Μου το χαλάς. Εντάξει, θα περάσει ο Ολυμπιακός, το αγρίνει, θα πάρει διπλό, οκ. Αλλά υπάρχει αυτό το σενάριο. Ναι, υπάρχει αυτό το σενάριο όντως. Γιατί ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή χρειάζεται 5 βαθμούς. Αν πάρει τους 3 θα χρειάζεται 2. Αν ο Ολυμπιακός δεν κάνει νίκη, όπως έλεγε και μια ψυχή, τελειώνουν τα βιολιά. Φινίτο λα μουζικα, πάσα το λα φιέστα. Οπότε είναι θέμα το πώς θα διαχειριστεί. Η λογική, η δικιά μου λογική, που στηρίζεται λίγο στη λογική Λουτσέσκου, είναι ότι θα προσπαθήσει να έχει στο γήπεδο την πιο κοντινή ενδεκάδα από αυτή που είχε στα παιχνίδια με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Έχω την εντύπωση ότι αυτή είναι η καλή του. Δηλαδή, με αυτούς τους 11. Ζει και πεθαίνει. Ο Λουτσέσκου με αυτούς τους 11. Θερμοπύλες, αν πήγαινε, με αυτούς θα πήγαινε. Ναι, ναι. Εσάς διαλέγω, με εσάς θέλω να νικήσω, με εσάς θέλω να χάσω. Ναι. Γιατί είναι οι παίκτες οι οποίοι ο Λουτσέσκου με τον τρόπο με τους οποίους έχει μιλήσει και πέρυσι προς το τέλος της χρονιάς και φέτος στην αρχή της χρονιάς, τους εξήγησε ότι μαζί φάγαμε τα περσινά, μαζί θα φάμε το μέλλον τους. Άρα πάμε για Πασχαλάκη, τετράδα στην άμυνα, τη γνωστή. Ναι. Σάχοφ Ολιβέιρα λογικά, γιατί δεν υπάρχει ο ναι. Μαουρίσιο. Ναι. Μπίσφαρ Πέλκα Ζαμπά. Ελκαντουρί ήταν στα μάτια με τον Ολυμπιακό. Ελκαντουρί. Αντί Πέλκα. Ή αντί... Πολύ πιθανό αντί Πέλκα. Ναι. Ναι, για να πάει ο Μπίσφαρ στο 10 και μπροστά ο Ακπομ λογικά. Και να πάρει μπροστά τον Ακπομ. Γιατί είδαμε και Πέλκα βασικό. Η λογική του Λουτσέσκου είναι ότι ένας από τους δύο που παίζουν μπροστά, επιθετικό και επιτελικό μέσο, πρέπει να πιέζει. Στο πρώτο μισό της χρονιάς την επίθεση την έκανε ο Πρίδιοβιτς και την πίεση την έκανε ο Πέλκας. Τώρα την πίεση την παίρνει από τον Ακπομ και την δημιουργεί από τον Μπίσεσβαρ. Έτσι. Αυτό είναι η πιο μεγάλη αλλαγή στον ΠΑΟΚ του δεύτερου γύρου. Που τα άλλαξε και τα δύο. Ναι, άλλαξε μόνο τον, άλλαξε και τα δύο. Ναι. Έστω και αν αναγκάστηκε κάποια στιγμή λόγω των τραυματισμών που είχε και ο Πέλκας. Αλλά ο Λουτσέσκου σε αυτό έδειξε ότι η ομάδα μου είναι στοιχισμένη και ζυγισμένη γύρω της να παίζει με ένα δίδυμο μπροστά που θα κάνει αυτά τα πράγματα. Ένας και ένας. Δεν με ενδιαφέρει το ποιος θα είναι. Με ενδιαφέρει το να τα κάνουν. Και αν χρειαστεί να αλλάξω, να το ξεβολέψω, θα το κάνω. Όχι πως θα τον χαλούσε να είχε και το δίδυμο Πέλκα Ακπομ,
που και οι δύο μπορούν να πιέζουν. Αλλά θα πρέπει να βρουν τους ρόλους. Θα χάσει τη δημιουργία έτσι. Θα πρέπει να βρουν τους ρόλους τους. Κάποιον να του πει: ξέρεις τι, εγώ δεν θέλω τόσο πολύ να πιέζεις, θέλω να, να αρχίζεις να δημιουργείς. Γιατί ο Πέλκας έχει πέρασει μια χρονιά η οποία είναι γεμάτη, είναι καλή για εκείνον, αλλά δεν έχει νούμερα. Και αλλά ο Πέλκας μπαίνει... αν πει στον προπονητή, αν πει στον Λουτσέσκο, ότι ξέρεις τι, Πέλκας μόνο δεν έκανε καλή χρονιά, έκανε νούμερα. Ξέρεις τι θα σου πει. Για πες μου λίγο την πίεση που έτρεχε σαν σκυλί ο Πέλκας, την βλέπεις που θα είναι σαν νούμερο. Του πεις εσύ όχι. Εγώ τη βλέπω. Εγώ τη βλέπω. Και ο Πέλκα, εγώ τη βλέπω. Για τον Πέλκα, το βάζουμε σε σύγκριση και με την περσινή χρονιά που είχε διψήφιο νούμερο και σε assist και σε goal. Οπότε ίσως χάνει και λίγο εκεί η σύγκριση. Επειδή σου λέει πέρσι τα έκανε, φέτος όχι. Τα νούμερα αλλά είναι γενικά, νούμερα. Ακριβώς, ό,τι και να γίνει. Γενικά ο Πέλκα είχε μια καλή χρονιά. Ο Ζαμπά, παραδείγματος χάρη, εδώ ένας φίλος μου λέει. Το λογικό, αυτό που. Είμαι σίγουρος ότι συζητάει με τους φίλους του φίλου Παναγιώτης. Λέει, εντάξει, και εμείς λέει, μη δούμε Έλληνα, τον Έλληνα θα κράξουμε. Έτσι. Μεγάλη αλήθεια. Έτσι, μεγάλη αλήθεια. Δεν έχει. Μεγάλη αλήθεια. Παντού το δικό μας το παιδί να το κατσιάζουμε. Ο άλλος είναι ο παικταράς που ήρθε και τον κάναμε να αγαπήσει την ομάδα και να φιλήσει το σύμβολο και ξέρω εγώ να πούμε. Έτσι. Όλα αυτά. Έλεγα λοιπόν, γιατί ξανάφερε τη συζήτηση στα νούμερα. Ο Ζαμπά. Ο Ζαμπά μπορεί να τελειώσει χρονιά με διψήφιο αριθμό και γκολ και ασίστ. Αλλά. Είδες πώς ήρθε το αλλά. Ο Λουτσέσκου πιο είδες πώς ήρθε το αλλά. Έχει ως πιο πολύτιμο στο μυαλό του. Το εάν είχε, αν είχε φτάσει στο. Πώς να σου πω. 15-13. 15 γκολ, 13 ασίστ. Αλέξη, ναι, ρε φίλε. Σε βγάζω το καπέλο γιατί προφανώς κάποια από αυτές θα γίνει και σε μάτς που η ομάδα τα χρειάζεται. δεν είπα ότι ο Ζαμπά δεν έχει πάρει ο Πάουκ παιχνίδι του Ζαμπά. Με τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας ήταν εκεί. Με τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας ήταν εκεί. Ναι. Σίγουρα έτσι είναι. Απλά ξαναλέω αυτό για τον Μπέλκα. Κυρίως γίνεται η σύγκριση με πέρσι. Όπου πέρσι έδινε και η τα δύο. Η χρονιά. Και γκολ και ασίστ και έδινε και την πίεση πάλι. Στο ίδιο τρόπο παιχνίδι του Λουτσέσκου. Ειδικά στο δεύτερο μισό τη σεζόν. Απλά φέτος υστέρησε στα νούμερα. Επειδή... την άλλη τη δουλειά την έκανε πάλι. Επειδή ο Πάουκ δεν το έχει ζήσει αυτό, η φετινή χρονιά είναι ένα μάθημα για το τι σημαίνει έχω καλή ομάδα, για το τι σημαίνει κερδίζω και για το τι σημαίνει παίρνω το άθλημα. Είναι τρία διαφορετικά πράγματα. Μπορείς να έχεις μια ομάδα που νικάει. Δεν θα νικάει πάντα. Ο ΠΑΟΚ προδεκαετίας ήταν αυτός. Μπορεί να έχεις μια ομάδα η οποία. Παίζει καλό ποδόσφαιρο. Παίζει καλό ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ του Ήβιτ, για παράδειγμα, για ένα πεντάμινο γεμάτο. Πολύ καλό ποδόσφαιρο. Στο πρωτάθλημα χρειάζεται να έχεις ένα κομμάτι τύχης. Αποτελεσματικότητα σίγουρα. Ένα κομμάτι αποτελεσματικότητας. Ένα κομμάτι να έχεις καλές μονάδες, γιατί θα χρειαστεί να πάρεις παιχνίδι από τύχη, θα χρειαστεί να πάρεις παιχνίδι από αποτελεσματικότητα, θα χρειαστεί να πάρεις παιχνίδι από μονάδες. Και ομοιογένεια, σύνολο αυτό που έχει φέτος. Θα πρέπει να πάρεις και 15 παιχνίδια από το τι έχεις καλή ομάδα. Έτσι. Και το μυστικό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι συνέχισε από εκεί που είχε μείνει πέρσι. Με ίδιο προπονητή, με ίδιο κορμό. Νομίζω αυτό έκανε τη μεγάλη διαφορά. Αυτή είναι η πρώτη απάντηση στην ατάκα που έρχεται ότι. Για μια ομάδα μπορεί να είναι εύκολο να ανεβεί στην κορυφή, αλλά δύσκολο να κρατηθεί. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχει δύο χρόνια που είναι στην κορυφή. Ναι, ποδοσφαιρικά να το δούμε, βέβαια. Είναι στην κορυφή. Και είναι πιο δύσκολο να διαχειριστεί το να είσαι στην κορυφή, αλλά να μην έχει πρωτάθλημα και να το νιώσει αυτό, από το να είσαι στην κορυφή. Απλά επανέρχομαι πάλι σαν και τη ζήτηση για τον ΠΑΟΚ, διότι εάν το καλοκαίρι είναι καλό για τον ΠΑΟΚ. Θα έχει να διαχειριστεί μια χρονιά στην οποία θα θέλει να διατηρήσει τα εγχώρια σκύπτρα και, να κάνει και στο πρώτο της μισό να ζήσει με την τρέλα, τις απαιτήσεις και τα πάντα που φέρνει το Champions League, ναι. Ειδικά σε έναν πρωτάθλημα, σε έναν αύγαλτο. Που δεν ξέρουμε είναι... πού πατάμε και πού βρισκόμαστε ακόμη, κάπως έτσι. Αλλιώς το πέμπτο ραντεβού με την Γκουν, αλλιώς το πρώτο. Έτσι. Και όταν η Γκουν είναι και επίπεδου Champions League. Συγγνώμη, λίγο. Ναι, ξέρω ότι είναι λίγο ακραίο, είναι λίγο εντελώς έξω από τα δικά μας όρια, τα καθαρά τεχνικά. Γιατί αν την βγάλεις στη γειτονιά, την βγάλεις στη Αστόρια Πολυτελείας. Ας το δούμε λίγο σε τομείς που μπορεί να το καταλάβουμε, γιατί εντάξει, δεν παίζουμε ποδόσφαιρο εδώ. Εντάξει, ο Θωμάς είναι προπονητής και ξεκίνησε με 0-8. 0-8 ρε πήγε και έκανε ο Θεός. 0-8. Με fair play. Fair play.
Αυτό να το λέμε. Στο 25-0-0. Και ακούστηκε ένα και όμως γυρίζει. Ξέρεις, είναι αυτά τα μάτς που περιμένεις, αυτά που οι φίλοι μας που παίζουν στοίχημα, έτσι. Δεν είναι και ο Σταύρος εδώ να μας πει. Που είναι κατηφόρα, το βλέπεις τώρα, θα μπει διπλό ημίχρονο, over μισό όλα. Κάπως έτσι ήταν. Είναι αυτό το μετά το pop. Δεν έχεις το. Εντάξει. Όλα καλά. Νομίζω πως πρέπει να κάνουμε μια μικρή αναφορά στην εθνική παίδων. Έτσι, σε επίπεδο εθνικών ομάδων είναι επιτυχία, νομίζω, για την πρόκριση της στην επόμενη φάση. Είχε στον όμιλό της στην Ισπανία, στο πρώτο παιχνίδι, ήταν δυνατή το όμιλο, ιτήθηκε και μετά κέρδισε και Ουκρανία και Κόσοβο. Πέρασε στην επόμενη φάση. Μια μεγάλη επιτυχία για το επίπεδο εθνικών ομάδων. Με προπονητές τον Νίκο Γεχαγιά και Άγγελο Ζαζόπουλο, τον οποίο τυχαίνει και έτσι γνωρίζω λίγο καλύτερα. Έχω κάνει αρκετές συζητήσεις, με έχει βοηθήσει και εμένα σε πολλά θέματα. Δεν το λέω για να τιμήσω τη γνωριμία μας. Πραγματικά είναι επιτυχία αυτό που πέτυχαν εκεί. Και νομίζω και ο κύριος Άγγελος ξέρει πολλούς από τους παίχτες του. Είναι αρκετοί από την ομάδα του ΠΑΟΚ, της φουρνιάς του κιόλας που είχε τις επιτυχίες. Και πολλοί από τους υπόλοιπους είναι οι αντίπαλοι του σε τελικούς ή ημιτελικούς Final Four. Οπότε έτσι μια καλή χημία με τον Νίκο και Χαγιά οδήγησε στην επιτυχία. Πιστεύω ότι αν, επειδή υπάρχουν προπονητές στις αναπτυξιακές βαθμίδες που έχουν ζήσει φουρνιές παικτών από τα 11-12 μέχρι τα 16-17. Κάπως έτσι, μπράβο, ναι. Αντώνη. Κάπως έτσι. Και αυτοί πιστεύω ότι αν τους φιλοξενούσαν ποτέ στην Ιγουπή θα βγάζαν με αυτό το μεγάλο παράπονο το πώς αυτά τα παιδιά τα κάνουμε επαγγελματίες. Mm-hmm. Βοηθήστε μας να τα κάνουμε επαγγελματίες. Να τους δώσουμε κίνητρα. Ότι μετά από αυτό σας περιμένει κάτι μεγάλο. Φαίνονται, είναι καλοί, έχουν ταλέντο. Καταλήγουν στα 18-19 τους 10-15-20 παιδιά από 300-400 που ξεκίνησαν όλα μαζί σε μια φουριά. Mm-hmm. Γιατί έτσι ξεκινάς, πηγαίνεις σε μια ακαδημία, μπορεί να παίξεις σε ένα τουρνουά, να σε δουν, να σε καλέσουν σε μια αναπτυξιακή, να σε καλέσουν σε μια ένωση, δεν ξέρω κιόλας πώς τα λένε, απλά θυματικά τα φαντάζομαι, να παίξεις, να πας σε μια ομάδα η οποία είναι επαγγελματική και έχει ακαδημία, να περάσεις από τις κρίσεις, να αντέξεις, να συναγωνιστείς κάποια παιδιά που θα έρθουν, θα ενταχθούν στην ομάδα από άλλους νομούς, από άλλες ομάδες, να είσαι καλύτερος πρώτα στη γειτονιά σου, μετά στην ομάδα σου, μετά στην πόλη σου, μετά στην περιφέρειά σου, μετά στη χώρα σου. Και αφού το καταφέρεις όλο αυτό, να είσαι στο μηδέν. Mm-hmm. Έτσι. Επαγγελματικά να μην έχεις κάνει ακόμα τίποτα. Ναι. Πρέπει να βρεθεί ένας συγκεκριμένος δρόμος. Είναι αυτή η συζήτηση πόσες φορές την έχουμε κάνει και πόσες ακόμα την κάνουμε. Ο Χατζησαΐας είναι αυτός. Θα μπορούσε. Θα πάρω λοβό. Θα μπορούσε. Okay, okay. Ναι, μου μοιάζει λίγο να απαιτήσα το Χατζησαΐας το πάω, αλλά είδα το πάρω φλόβινε. Ναι, εντάξει, δεν μπορεί να είναι εκεί. Θα μπορούσε πάντως. Δεν μπορεί να έχει τώρα να. Ναι, θα παίρνει και τον Ουάρντα μαζί. Ο Ουάρντα είναι ό,τι πρέπει για εκεί. Εσύ, αγόρι μου, τι κάνεις? Το πρωί εδώ κάνω, παίζω ένα-δύο με το Ρισβάνι και το βράδυ πάω στο πάρω λόγο. Δεν γίνεται. Εντάξει. Okay. Sorry, λάθος. Παρασύρθηκα από την η δύναμη της εικόνας. Λοιπόν, έχεις φρίξει το διτές και εμείς κάνουμε το τι δεν ακούσαμε. Βλέπω το Χατζησαΐα. Λοιπόν, το ανάλυσε τον Paris Press φτάνει στο τέλος του. Μέχρι αύριο το μεσημέρι στις 2 μπορούμε να τα λέμε μέσω της σελίδας μας στο Facebook και στο Twitter. Εκεί μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να βλέπετε τα βίντεό μας, τις αναλύσεις μας και γενικότερα ένα μικρό κομμάτι από την δουλειά που θα έχουμε στο site, το οποίο έρχεται σε λίγες μέρες. Ερχόμαστε. Στο παγκόσμιο αέρα. Όπως στο παγκόσμιο αέρα μου άρεσε. Press.gr. Λοιπόν, ραντεβού αύριο στις 2. Να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι.